Στην καναλάρα μας για άλλη μια φορά. Βρισκόμαστε στην όμορφη Έγινα και θα φτιάξουμε το πιο φεντανόσιμο αρνάκι μέσα σε μαντεμένη αγάστρα και όλο αυτό θα το βάλουμε στα κάρβουνα. Τα υλικά που θέλουμε για αυτό το φαγητό είναι αρνάκι, πατατούλες baby, μουστάρδα, ελαιόλαδο, μέλι, λεμόνι, σκόρδο, δεδρολίβανο, αλάτι, πιπέρι και φρέσκια ρίγανη. Στύψαμε και το λεμονάκι μας. Πάμε να κάνουμε το μουσταρδολέμονο. Βάζουμε 2 κουταλιές μέλι. Μουστάρδα, υπολογίστε περίπου 2 κουταλιές. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο για να μην μας κόψει. Ρίχνουμε και το λεμονάκι. Ρίχνουμε λίγο ριγανίτσα. Αλατάκι μέσα. Πιπεράκι μέσα. Ανακατεύουμε για τελευταία φορά. Πάμε να ετοιμάσουμε το κρέας μας. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο που μας έχει απομείνει εδώ μέσα. Λοιπόν, αλατάκι. Παιδιά, το αρνί θέλει αλάτι, μην το φοβηθείτε. Έτσι. Να έχει και το λιπάκι του, να έχει και το αλατάκι του, να τα έχει όλα. Γανίτα. Πιπεράκι. Λίγο αλατάκι από την άλλη πλευρά ακόμα. Δέντρο λίβανο. Παίρνουμε τώρα το μουσταρδολέμονο που έχουμε φτιάξει. Το περικύνουμε να πάει παντού. Και θα κρατήσουμε και λίγο μουσταρδολέμονο για να βάλουμε στις πατατούλες, οι οποίες θα μπουν σε δεύτερο χρόνο. Ανακατεύουμε καλά. Πάνω κάτω. Θα βάλουμε και εδώ ενδιάμεσα σκορδάκι αμέσως. Σκορδάκι εδώ στις χαρακές. Τέλεια. Παίρνουμε τη γάστρα μας. Βάζουμε το αρνάκι μέσα. Προς το παρόν δεν δείχνει να έχει χώρο, αλλά την πορεία το αρνί θα μαζέψει έτσι ώστε να βάλουμε και τις πατατούλες, οι οποίες θα μπουν σε δεύτερο χρόνο. Από εδώ κοιτάξτε, παιδιά. Και πάμε να ανάψουμε και τη φωτιά. Το καρβουνάκι μας έχει γίνει, το απλώνουμε, βάζουμε πάνω το τρίποδο, η γάστρα μέσα, βάλουμε καρβουνάκι από πάνω. Κόβουμε και τις πατατούλες της baby, τις οποίες τις έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Κόβουμε και καμιά ροδέλα έτσι, όχι μόνο και οι ντονάτες. Εγώ σας δίνω τη βάση και εσείς κάνετε ό,τι γουστάρετε. Παιδιά, το φαγητό θέλει φαντασία, να παίζετε, δεν είναι ανάγκη να δημιουργούμε στερεότυπα. Δέντρο λίβανο μέσα. Φρέσκια ρίγανη από τη γιαγιά μέσα. Αλατάκι εννοείται. Πιπεράκι εννοείται, προσοχή με τις αιμορραίδες, παιδιά. Μουσταρδολέμονο που είπαμε από πριν ότι έχουμε κρατήσει και για τις πατατούλες. Για κοιτάξτε εδώ, ρε χαμούλι θα γίνει εδώ με μέλι. Τα χιλό.
αυτά. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Πάμε να ρίξουμε τις πατατούλες. Ξέρετε, σε κάποια πράγματα δεν θέλω να μιλάω εγώ. Να μιλάει το πράγμα από μόνο του. Το σκεφάζουμε. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Έχω πλακή. Γιατί τα κόκκινα έχουν σκεφτεί. Το φαγητό μιλάει από μόνο του. Δεν θέλω να λέω πολλά, παρά να δείχνουμε πολλά. Μείνετε συντονισμένοι. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Κάντε like, subscribe, να μας αγαπήσετε και να μας ακολουθήσετε.